Χαρτογράφητα είναι τα νερά στα οποία κινείται το Ηνωμένο Βασίλειο με το μέλλον της συμφωνίας Χρύσανθενα προδιαγράφεται δυσίωνο. Η Τερέζα Μέι δίνει μάχη με το χρόνο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτές τις 48 ώρες προκειμένου να διασώσει ό,τι μπορεί και αν μπορεί βεβαίως να διασωθεί. Το πρωί συναντήθηκε με τον Ολλανδό ομολογό της, το μεσημέρι με τη Γερμανίδα καγκελάριο. Το απόγευμα μετέβη στις Βρυξέλλες, είδε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτή την ώρα βλέπει τον πρόεδρο της Κομισιόν. Στόχος της να εξασφαλίσει νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις, κυρίως όσο αφορά στα Ιρλανδικά σύνορα. Και ότι αυτά δεν θα είναι εσάι συνδεδεμένα σε τελωνιακό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απαντήσεις Χρυσάνθη, ωστόσο, που λαμβάνει δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Τόσο το Βερολίνο όσο και οι Βρυξέλλες ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα επαναδιαπραγμάτευσης. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει, σύμφωνα με τον Jean-Claude Juncker, είναι μόνο κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις επί της πολιτικής δήλωσης που συνοδεύει τη συμφωνία και η οποία, θυμίζω, δεν έχει νομική ισχύ. Μάλιστα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Επομένως, τα πράγματα είναι ζωφερά, καθώς θα επιστρέψει στο Λονδίνο χωρίς κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στη συμφωνία, έτσι, Γιάννη? Ακριβώς όπως ζητεί άλλωστε η πλειοψηφία της Βουλής των Κοινοτήτων. Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά πώς, ήταν το μήνυμα του Ντόναλντ Τούσκ πριν από λίγο στο Twitter. Ως εκ τούτου, θεωρείται, Χρύσανθε, σχεδόν βέβαιο ότι η συμφωνία δεν θα επικυρωθεί, όποτε και να φτάσει ενώπιον του Κοινοβουλίου, σίγουρα πριν από την 21η Ιανουαρίου. Μάλιστα. Τα δεδομένα προκαλούν ένα αναβρασμό στο εσωτερικό της Βρετανίας και έχει σημασία να δούμε τώρα τα σενάρια της επόμενης ημέρας. Τέσσερα είναι αυτά, εάν και εφόσον η συμφωνία την αχθεί στον αέρα. Να δούμε το σχετικό γραφικό. Το πρώτο είναι το σκληρό Brexit, έξοδος δηλαδή χωρίς συμφωνία με όλες τις δραματικές συνέπειες. Από εκεί και έπειτα, πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι ίσως υιοθετηθεί ένα πιο ήπιο Brexit, το λεγόμενο μοντέλο της Νορβηγίας, που θα επέτρεπε στη χώρα να παραμείνει στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο όμως θα επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση Ευρωπαίων πολιτών στη Βρετανία, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη ούτε τη ΜΕΗ ούτε πολλούς υποστηρικτές του Brexit. Μα ήταν και ο βασικός λόγος που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Ακριβώς, Χρύσανθε. Τώρα τα επόμενα δύο ενδεχόμενα είναι η διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για παραμονή στην Ένωση και οι πρόορες εκλογές τις οποίες προκρίνουν οι εργατικοί. Λέγαμε και χθες ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο ηγέτης του κόμματος, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της Πρωθυπουργού. Ωστόσο, δεν θα το πράξει επί του παρόντος, καθώς είναι πεπισμένος ότι η κυβέρνηση με τους χειρισμούς της θα πέσει από μόνη της σαν ώριμο φρούτο. Τέσσερα πάντως μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης του απέστειλαν ανοιχτή επιστολή, καλώντας τον να συνταχθεί μαζί τους προκειμένου να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει.